Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση κατά ένα μήνα μέχρι τις 30 Ιουνίου της προθεσμίας που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση, η οποία θα είναι η τελευταία, κρίνεται επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους. Για την δεκαετία 2021-2030, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, που τρέχει, ο στόχος που έχει τεθεί μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων προβλέπει επενδύσεις 7,9 δις ευρώ. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 και όσους μπήκαν σε αυτό σαν επιλαχόντες, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τμήμα Ηπείρου, Γιάννης Τσίγκρος, εξήγησε ότι ήδη έχουν έρθει οι οδηγίες ώστε όσοι είναι ενταγμένοι να μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Στο μεταξύ, ο κ. Τσίγκρος ρωτήθηκε και για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους. Βεβαίως και έχουμε. Οι επιλαχόντες είχαν ειδοποιηθεί μέχρι αρχές Μαρτίου να καταθέσουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Μετά την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και έγινε κάποια διαδικασία ενστάσεων. Στη συνέχεια, τώρα έχει έρθει η δυνατότητα να συνδεθούν με οποιαδήποτε τράπεζα θέλουν, πώς θα προχωρήσουν το τραπεζικό δανεισμό ή αν θα πάρουν δάνειο ή όχι. Οπότε, ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία, μετά θα συνεχιστεί πάλι το πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο πρόγραμμα, το Εξοικονομώ Αυτονομώ το 2021, γίνεται στη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο και μέσα από πλατφόρμες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ήδη σχεδόν έχει ξεπεράσει απορρόφηση το προηγούμενο αρχικό πρόγραμμα που είναι μέσα από τις πλατφόρμες του Υπουργείου. Αυτό μας δείχνει μια αισιόδοξη, μια τάση αισιοδοξίας ότι θα τρέξει και οι επιλαχόντες το ίδιο γρήγορα. Να πούμε γενικότερα τώρα πώς εξοικονομώ, γιατί έχουμε πληθώρα προγραμμάτων, κύριε Τσίγκρο. Λοιπόν, τα εξοικονομώ τα πιο πολλά βασίζονται στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει αυτό το εξοικονομώ το οποίο θα τρέχει ανά ένα χρόνο, περίπου ανά 1,5 χρόνο. Τώρα, παραδείγματος χάρη, θα τρέξει τον επόμενο μήνα το επόμενο εξοικονομώ. Υπάρχουν το εξοικονομώ αυτονομώ για νέους που άνοιξε χθες η πλατφόρμα. Υπάρχει το εξοικονομώ για επιχειρήσεις, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και είναι σε διαβούλευση και αυτό είναι να τρέξει την επόμενη εβδομάδα, ήταν να τρέξει 8 Μαΐου. Αλλά κάποια προβλήματα που είχαμε με την τράπεζα και με το ηλεκτρικό συνέδριο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του ΤΕΕ κεντρικά, καθυστέρησαν τη διαδικασία για 15-20 μέρες παραπίσω. Και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα, όπως το αλλάζω θερμοσύμφωνα, ηλεκτρικές συσκευές, τα οποία όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε κατοικίας και των επιχειρήσεων πλέον. Την ίδια ώρα όμως, εκτός ότι συμβάλλουν, κύριε Τσίγκρο, κάνουν ανάκαμψη σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Γιατί μέσα από αυτά τα προγράμματα δουλεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Η αλήθεια είναι ότι τονώνει την πραγματική οικονομία. Ο χώρος των μηχανικών, ο οποίος είχε πολλά προβλήματα στην προηγούμενη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που έχουν οικοδομικά υλικά, όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην αύξηση του καθόριστου χώρου προϊόντος κάθε περιοχής. Πόσο μάλλον στην περιοχή μας, στην Ήπειρο, η οποία έχει μεγάλα ποσοστά απορρόφησης λόγω και των ειδικών συνθηκών, καιρικών συνθηκών που έχει η περιοχή μας. Πάμε λίγο στο εξοικονομώ. Ανακοινίζω ένα πρόγραμμα το οποίο άνοιξε η πλατφόρμα χθες. Να μας δώσετε λίγο τις βασικές παραμέτρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτό είναι εξοικονομώ. Ανακοινίζω για νέους. Είναι μια νέα πρόταση από το Υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχει το πλεονέκτημα ότι πέραν τη δυνατότητα του εξοικονομώ, το οποίο έχει τα ίδια πλεονεκτήματα που είχε το προηγούμενο εξοικονομώ, δηλαδή αναβάθμιση τριών τουλάχιστον κατηγοριών, ενεργεία αναβάθμιση κατά 30%, δίνει δυνατότητα στους νέους να κάνουν και ανακαίνιση των κατοικιών τους. Αυτό έχει ένα θέμα, δίνει μια ποσοστό 30% σε εργασίες που εσωτερικές, όπως είναι ντουλάπια κουζίνας, μπάνια, δάπεδα, πλακάκια. Αυτό είναι μια μεγάλη διευκόλυνση για το νέο κόσμο, γιατί θα μπορούν πέραν τις ενεργειακές αναβάθμισης του σπιτιού να κάνουν και μια σύγχρονη κατοικία, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες της εποχής. Τα παλιές κατοικίες θα μπορούν πλέον να μειώσουν το ενεργειακό του αποτύπωμα, αλλά και πάλι να είναι καλέσθητες και λειτουργικές.